Συνεχώς ηχούν οι σιρήνες στην πόλη Λβίβ, ενώ πριν από λίγο εκδηλώθηκε χτύπημα και στην πόλη Σμελίνσκι. Έχουμε συνδεθεί με την Αδαμαντία Λιόλιου που βρίσκεται στη Λβίβ και θα μας ενημερώσει. Αδαμαντία. Μια ακόμη επίθεση, Γιάννη, έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα στην πόλη Χμελνίτσκι. Μάλιστα, όπως προκύπτει και από τα πλάνα που ήδη κυκλοφορούν, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ορατός πυκνός καπνός και φωτιά. Πρόκειται λοιπόν για ένα ακόμη χτύπημα εδώ στα δυτικά της Ουκρανίας. Πρόκειται για μια απόσταση περίπου 200 χιλιόμετρων από την πόλη Λβίβ, τη μεγαλύτερη πόλη στη δυτική πλευρά, όπου και βρισκόμαστε εμείς. Και μια πόλη που έχει γίνει και άλλες φορές στόχος, με τελευταία το βράδυ της περασμένης Τρίτης, όπου χτυπήθηκε μια αποθήκη καυσίμων με τρεις πυραυλικές επιθέσεις, όπως είχε κάνει γνωστό ο επικεφαλής της περιοχής. Ακόμη επίσημη πληροφορία για το τι ακριβώς έχει χτυπηθεί δεν έχει ανακοινωθεί και για λόγους εμπιστευτικότητας, όπως λένε οι τοπικές αρχές. Ωστόσο, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια ακόμη αποθήκη καυσίμων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σύμφωνα και με τους αναλυτές αλλά και με τις ουκρανικές αρχές, οι αποθήκες καυσίμων γίνονται πολύ συχνά στόχοι τις τελευταίες μέρες, κυρίως εδώ στη δυτική πλευρά της Ουκρανίας, και αυτό, όπως το εμπνεύουν οι αναλυτές, πρόκειται να δημιουργήσει και να εντείνει ακόμη περισσότερο την ανθρωπιστική κρίση. Τώρα και εδώ, Γιάννη, ήχησαν οι σιρήνες στις 5 και 4 το απόγευμα, με την πόλη εδώ, την Λβίβ, να βρίσκεται επίσης σε αναστάτωση και αναταραχή, ενώ η πόλη ξύπνησε και με συναγερμό, καθώς κατά τις 4 παρατέταρτο επίσης ήχησαν και πάλι οι σιρήνες, με τους κατοίκους να κατευθύνονται αμέσως στα καταφύγια τους για την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, ενώ, όπως ενημέρωσε ο επικεφαλής της περιοχής, κατά τις προηγούμενες ώρες είχαμε 2 φορές απειλές για πυραυλική επίθεση εδώ προς την πόλη Λβίβ, χωρίς να καταφέρουν όμως οι ρωσικές δυνάμεις να πετύχουν κάποιο χτύπημα. Και αυτό που επικρατεί τέλος, Γιάννη, ως είδηση, είναι ότι παιδιά και γυναίκες έχουν φτάσει εδώ στην Λβίβ, καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο ανθρωπιστικό κέντρο, από την Μαριούπολη και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της περιοχής για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και κατάλληλη θεραπεία, καθώς είναι και εξαντλημένοι, ναι, αλλά έχουν και σωματικά και ψυχικά τραύματα.